Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Καρογιάν. Ολοκληρώθηκε μια μακρά και δύσκολη προεκλογική εκστρατεία. Λοιπόν. Φτάσαμε στο τέλος. Σήμερα, σωστά είπατε, είναι η γιορτή της δημοκρατίας. Σήμερα καλείται ο κυπριακός λαός να καθορίσει την πορεία πλεύσης για τα επόμενα 5 χρόνια, εκλέγοντας τον νέο πρόεδρο της δημοκρατίας. Εκείνο που μπορώ να πω είναι ότι δεν χρειάζονται πλέον ανέξοδες υποσχέσεις, δεν χρειάζονται ανώφελες συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις. Αυτό που χρειάζεται για τον τόπο μας, ενώπιον που βρισκόμαστε σε προκλήσεις σημαντικές, κινδύνους, αλλά και ευκαιρίες που πρέπει να αξιοποιηθούν για τη νέα γενιά ιδιαίτερα, αλλά και για την διαφύλαξη της ακεραιότητας της πατρίδας μας, είναι η συλλογικότητα, είναι η ενότητα, είναι η συνευθύνη, είναι οι συνενέσεις, είναι οι συνθέσεις, είναι αυτά που θα πρέπει να μας χαρακτηρίσουν την αμέσως επόμενη περίοδο. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Δεν περισσεύει κανένας σε αυτήν τη μεγάλη προσπάθεια αναγέννησης της πατρίδας και διαφύλαξης των συμφερόντων της, αλλά και αντιμετώπισης των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζει, είτε οικονομικής φύσεως, είτε θέματα καθημερινότητας, είτε συσσωρευμένων ζητημάτων που δυστυχώς θα πρέπει να τύχουν διαχείρισης. Είναι η ώρα, πως μια γροθιά, να δώσουμε τη μάχη για την πατρίδα μας, την κοινωνία μας, για τα παιδιά μας. Κλείνοντας, θέλω να απευθύνω κάλεσμα προς όλους και σε όλες, ότι σε αυτήν την κρίσιμη καμπή, σε αυτόν το σημαντικό σταυροδρόμι, όλοι θα πρέπει να συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία, γιατί η δύναμη των πολιτών είναι η δύναμη της ψήφου της. Η συμμετοχή σημαίνει και συνευθύνη. Γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν εύχομαι, όπως πάντοτε, μέσα σε ένα πλαίσιο πολιτικού πολιτισμού, μέσα σε ένα πλαίσιο πολιτισμού που χαρακτηρίζει τον λαό μας, να ολοκληρωθούν αυτές οι εκλογικές διαδικασίες και την επόμενη μέρα να μην υπάρχει ούτε νικητής ούτε ηττημένος. Νικητής να είναι η πατρίδα, να είναι η Κύπρος μας, να είναι η κοινωνία, να είναι το μέλλον των παιδιών μας. Καλή ψήφο σε όλους.